Yeah.
Καλέσας αυτόν εις το σεμνόν τούτο επάγγελμα. Αξίωσον ουν αυτόν ζήσε αξίως εν τη αγγελική ταύτη πολιτεία και φύλαξον αυτόν εκ των παγίδων του διαβόλου και καθαράν αυτού την ψυχή και το σώμα διατήρησον έως θανάτου. Και ναών Άγιον σου γενέστε καταξίωσον. Συνέτησον αυτόν μνημονεύει σου διαπαντός και τη των σών προσταγμάτων ταπείνωση και αγάπη και πραότητα δόρισε αυτό. Πρεσβείες της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόπου Θεία η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Το Κύριο δεηθώμεν.
τον ζυγό σου Δέσποτα, τον Σωτήριον, πρόσδεξε τον δούλον σου. Ιερώνυμον και καταξίωσον αυτόν εν την πείμνη συνταγήνε των εκλεκτών σου. Έντισον αυτόν αγιασμού στολήν, σοφροσύνη, περίζωσον την οσφήν αυτού, πάσχης αυτόν εν κρατίας ανάδειξον, αγωνιστήν εν αυτό και εν ημίν την των πνευματικό σου χαρισμάτων, τελείαν δωρεάν, εν απομένει αξίωσον. Πρεσβείες της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Nesse momento, o irmão Hierônimo está recebendo as vestes monásticas, na qual está agora o bispo Gerondes, juntamente com os demais monges, lhe dando para beijar a túnica, a qual vai ser como uma segunda pele para o monge. A túnica, que em grego é chamada estiharion, estiharion, do monge, que é como uma segunda pele. Então, neste momento, o irmão Hierônimo recebe a túnica, o estiharion, que é como uma segunda pele para o monge. E assim, por las manos do obispo Gerondios, el obispo de la metrópoli Pireos y Salaminos, él está recibiendo las vestes monásticas. También ahora recibe el cinturón como un ejemplo de castidad. Ahora está recibiendo el cinto como una ayuda para la vivencia de la castidad que el monje precisa. Ahora, en ese momento, él recibe jaleco do monge, e nessa hora, colocada pelas mãos dos demais monges que ajudam, ele é recoberto com mais uma das vestes monásticas. E nesse momento recebe também o jaleco, esta veste del monge que se vai por arriba del cinturón e del estihario, de la túnica del monge. Agora, por cima, ele recebe o raço, que é essa parte que completa a veste do monge, recobrindo ele da graça de Deus, onde agora ele está realmente morto. Agora recebe o raço como forma de cumprir a vontade de Deus em toda a sua vida. Agora, então, é colocado sobre a sua cabeça, o escufi e também o véu como sinal de consagrado totalmente a Deus. E nesse momento também é posto sobre sua cabeça o escufi e o véu como uma señal já de pertenência completa a Deus, uma consagração completa ao Senhor.
Também o bispo providenciou ele mesmo acender uma vela, entregando ao novo monge essa luz que brilhará em sua vida para sempre, junto com o combustíbile, o qual é esse cordão de oração de todo monge. Também o monge prende a vela e le entrega ao sumano del padre Hierônimo, del monge Hierônimo. E esta luz, juntamente com o cordão de oração, é entregue ao monge para que lhe alumbre toda a sua vida. Axios. Όπου οι χάρις του Θεού και η πρεσβεία της Παναγίας μας μας αξίωσε να πραγματοποιήσουμε την πουλά ενός νέου δασοφόρου μοναχού στην αδελφότητα της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Και να κατατάξουμε εις το στρατό τον πνευματικό έναν νέο οπλίτη της Εκκλησίας. Όπως ακριβώς γίνεται μέσα στην πορεία την στρατιωτική, έτσι συγχρόνως και στην πνευματική πορεία την μοναχική, έχουμε την δυνατότητα να στρατεύονται άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, στην πολιτεία την μοναχική, για να αγωνιστούν στον αγώνα της προσευχής, της εγκρατείας, της σοφροσύνης, της ταπεινοφροσύνης και της υπακοής. Σήμερα ο μέχρι χτες Κωνσταντίνος είναι σήμερα ο αδελφός Ιερώνυμος προς τιμήν του μεγάλου αυτού συγχρόνου οσίου της Εκκλησίας μας, οσίου Ιερωνύμου του εν Αιγίνη, ο οποίος αξιώθηκε αυτής της μεγάλης δωρεάς μέσα από τον ασκητικό βίο του. Ο Όσιος Ιερώνυμος που καταγόταν από την Καπαδοκία περιπλανήθηκε σε διάφορους τόπους μέχρι να φτάσει στο νησί της Αίγινας και εκεί να ολοκληρώσει την ζωή του και να πραγματοποιήσει την ομολογία της πίστεως και να αξιωθεί αυτής της μεγάλης τιμής από τον Θεό να είναι ένας από τους σύγχρονους οσίους της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν και ο αδελφός Ιερώνυμος ήλθε από την μακρινή χώρα της Παραγουάης αναζητώντας την ορθόδοξη πορεία και την ορθόδοξη νομολογία. Ο ζήλος του μεγάλος, η υπομονή του ακόμα περισσότερη μέχρι τα βήματά του να τον εφέρουν εδώ στην χώρα μας, στην γενέτειρα της Ορθοδοξίας, και να αξιωθεί να λάβει σήμερα την κουρά του γρασοφόρου μοναχού και να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Εγώ το μόνο που έχω να πω σήμερα στον αδελφό Ιερώνυμο είναι ότι η χάρη του Θεού και η πρεσβεία της Παναγίας και ο του Οσίου και Όσιος Ιερώνυμος που από σήμερα θα φέρει το όνομά του,
θα είναι πάντοτε δίπλα του και θα τον στηρίζουν. Από εκείνον χρειάζεται ένα πράγμα μόνο. Η αδιάλειπτη προσευχή του, αλλά και η συνεχής υπακοή του απέναντι στα κελέσματα της Εκκλησίας. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις, αδελφέ Ιερώνυμε, να ολοκληρώσεις τον βίο σου και να αξιωθείς, να φτάσεις μέχρι τα βαθιά σου γεράματα, αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα της πίστεως, που τόσο αγάπησες και αναζήτησες, και η Εκκλησία σου την προσφέρει σήμερα μέσα από αυτήν την ακολουθία την οποία πραγματοποιήσαμε. Όλοι εμείς, εγώ ως πνευματικός σου πατέρας, οι αδελφοί σου, μοναχοί, οι οποίοι ευρίσκονται σήμερα στην χαρά σου, θα προσευχόμεθα και θα δεούμεθα εις τον Θεό να σε στηρίζει και να σε ενδυναμώνει και να σου χαρίζει πνευματική υγεία αλλά και ανόρθωση πνευματική και να σε αξιώσει να πράξεις την ορθότητα της πίστεως μέχρι το τέλος της ζωής σου. Να ζήσεις και να ευαρεστήσεις Θεό. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Πώς επίσης, αδελφέ. Ιερώνυμος μοναχός. Να ζήσεις, να ευχαριστήσεις το Θεό και γιορτά σου. Ότι η πραγική μας, πώς επίσης, αδελφέ. Ιερώνυμος μοναχός. Κυρία. Πώς επίσης, αδελφέ. Ιερώνυμος μοναχός. Να ευχαριστήσεις. Θα τον χαιρετήσετε όλοι ο ένας μετά τον άλλο και θα σας λέει το όνομά του. Πώς εκλήθης αδελφέ και θα σας λέει το όνομά του. Πώς εκλήθης αδελφέ. Nesse momento as pessoas estão agora cumprimentando o novo monge e aí estão as senhoras e os senhores que estão dando as felicitações e pedindo a bênção de Deus para que possa vir sobre ele. E assim a graça será abundante na vida do novo monge, o Padre Jerônimo. E agora a gente está a saludar ao novo monge. E vêm os senhores e as senhoras agora lhe saludando por la graça que recebeu neste dia, que foi momento muito especial na vida dele. Padre Jerônimo, padre porque en la Iglesia Ortodoxa los monjes también tienen este título como patera, como padre, pero no sacerdote, solamente padre. Entonces ahí están la gente a cumplimentar, a saludar al nuevo monje pidiendo la gracia sobre él. Y ahí le
lhe dão agora, estão dando para ele agora o ícone de São Jerônimo, para ele segurar o ícone do seu patrono, São Jerônimo de Egna. E aí lhe deram também o ícone de San Jerônimo, o santo que agora ele tem seu nome, o San Jerônimo de Egna. Κέρασμα. Ναι, κάτσε με σιγότηκα, ναι, βέβαια.